Ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Βερναρδάκης, έχει το λόγο για 15 λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές βουλεύτριες, θα ξεκινήσω από την αφορμή της σημερινής συζήτησης, που ήταν η προσχηματική πρόταση Μομφής Νέας Δημοκρατίας στον Παύλο Πολάκη. Και αυτό γιατί η διαχείριση του θέματος και η εργαλειοποίηση τόσο της αναπηρίας όσο και του υποψήφιου Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, πρωτοφανή πρακτική θεσμικού ρατσισμού, λόγο και έργο. Και αυτό θα υποστηρίξω αρχικά. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας χρησιμοποιεί συνεχώς τον στιγματιστικό όρο «μαχητής της ζωής», προσβάλλοντας κατάφορα τον υποψήφιό του, αλλά και το σύνολο των αναπήρων. Οι βλάβες που έχουν οι ανάπηροι στα σώματά τους δεν τους κάνουν μαχητές. Αυτή είναι η άκρως ιατροκεντρική προσέγγιση, που θεωρεί ότι οι δυσκολίες των αναπήρων προέρχονται από τους δικούς τους ατομικούς περιορισμούς. Ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, τους καθιστά ανάπηρους και όχι η ατομική σωματική τους κατάσταση. Το έχουμε επικυρώσει με νόμο του κράτους, 4488 του 17, ο ορισμός της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Αναπήρων. Διαβάζω επί λέξη. Στα άτομα με αναπηρία συμπεριλαμβάνονται άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια δύναται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας πρόσβαλε την ομάδα των αναπήρων στην πατρίδα μας. Ο Άριστος απέναντι στον Κόκαλη είναι ο τίτλος των εφημερίδων και των τηλεοράσεων. Προσβάλλει τους 4 ανάπηρους υποψήφιους του ΣΥΡΙΖΑ, τον Παναγιώτη Κουρούπλη, την Κωνσταντίνα Κούνεβα, τον Γιώργο Χριστάκη, τον Αντώνη Ρέλα, αλλά και τους ανάπηρους υποψήφιους όλων των κομμάτων. Επικαλέστηκε τη θεωρία της προσωπικής τραγωδίας, προβάλλοντας τις πραγματικές προφανώς δυσκολίες προσωπικές του υποψήφιου, του Στέλιου Κυμπουρόπουλου, λέγοντας ανακριβέστατα ότι θέλει να στείλει για πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο έναν άνθρωπο με πολύ βαριά αναπηρία, εννοεί βλάβη, ενώ στο Ευρωκοινοβούλιο είναι 5 ανάπηροι, μεταξύ αυτών ο Μάρεκ Πλούρα από την Πολωνία, με βαριά κινητική βλάβη. Ο πυρήνας του παιχνιδιού της χειραγώγησης από τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι άλλος από την προσπάθεια ελέγχου του κοινωνικού αντίλογου, την οριοθέτηση των επιτρεπτών ορίων της αμφισβήτησης. Διότι μέσα από τη βολική εικόνα του υποψήφιου Ευρωβουλευτή, η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να καλύψει όλα όσα πραγματοποίησε ενάντια στις ζωές των αναπήρων στη χώρα μας. Οριζόντιες περικοπές στα αναπηρικά επιδόματα και στις συντάξεις. Άρνηση επικύρωσης της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα. Νομοθεσία αποκλεισμού από δημόσια δικαιώματα, όπως ο νόμος της Αρτιμέλειας για την είσοδο στις δραματικές σχολές. Άρνηση νομοθέτησης του πάγιου αιτήματος του αναπηρικού κινήματος για το 15% των προσλήψεων στο δημόσιο. Άρνηση εφαρμογής των οδηγιών για τις προσβάσιμες πόλεις, συγκοινωνίες, παραλίες και τόσα άλλα που θα έχουν την ευκαιρία και οι συνάδελφοι να αναφερθούν. Αυτά που πραγματικά πιστεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την αναπηρία τα έκανε πράξη ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όταν έκλεισε όλα τα γραφεία των ΑΜΕΑ με τους νέους οργανισμούς των Υπουργείων, για τους οποίους ήταν αρμόδιος, τον Οκτώβριο του 2014. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στη συζήτηση για τη Συμφωνία των Πρεσπών έλεγε: «Όποιος ψηφίζει ναι, γίνεται δεκανίκη ενός ανάπηρου συστήματος εξουσίας που θέλει να σέρνει μαζί του και τη χώρα». Αυτό δεν χρειάζεται πρόταση μομφής. Δεν είναι το τυπικό υπόδειγμα ρατσιστικού λόγου όταν η αναπηρία ταυτίζεται με ό,τι θεωρεί κακό, αντεθνικό και προσβλητικό. Ανάλογο παράδειγμα ρατσιστικού λόγου αποτελεί η προσβλητική δήλωση ευρωβουλεύτριας της Νέας Δημοκρατίας «Ας επιτεθεί σε έναν άνθρωπο, ο Πολάκης εννοεί, που στέκεται στο ίδιο ύψος με αυτόν». Σύμφωνα με την αντίληψη περισσότητας που έχει συγκεκριμένη ευρωβουλεύτρια, ο Πολάκης προκαλεί ασχημονή και προσβάλλει έναν άνθρωπο με τον οποίο τον διαφοροποιούν τα σωμετρομετρικά τους χαρακτηριστικά, λες και ο Πολάκης προκάλεσε τον Κυμπουρόπουλο σε αγώνα ελληνορωμαϊκής πάλης. Αλλά και η τοποθέτηση σημερινού βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, εν τη ρήμη του λόγου του, του αυθόρμητου λόγου του, δηλώνει για το διορισμό του υποδιοικητή στον Ευαγγελισμό, αναπαράγοντας το πιο στιγνό στερεότυπο. Ξέρετε τι σημαίνει 92% αναπηρία? Σημαίνει ότι δεν πρέπει να βγαίνει ο άνθρωπος αυτός από το σπίτι του. Αυτό δεν χρήζει πρόταση μομφής.
Από τις δηλώσεις αυτές προκύπτει χαρακτηριστικά μια σοβαρή ιδεολογικοπολιτική πρόσληψη της αναπηρίας από τη Νέα Δημοκρατία. Πέρα από την εργαλειοποίηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, οι δηλώσεις αυτές υποκρύπτουν, πρώτον, έναν κάκιστο πατερναλισμό, όπου ο ενήλικος και συνεπώς υπεύθυνος για τις επιλογές του και πολιτικά ενεργός υποψήφιος ευρωβουλευτής, δεν συνιστά ικανό πολιτικό αντίπαλο, αλλά είναι άξιος μόνο για προστασία. Για ποιο λόγο τότε η Νέα Δημοκρατία τον επέλεξε για υποψήφιο ευρωβουλευτή? Γιατί έχει πολιτικό λόγο και όραμα για την αντιμετώπιση των βαρών της αναπηρίας και την εκπροσώπηση των ψηφοφόρων του, αμαία ή όχι, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ή γιατί θα πρέπει να προξενεί τον νύκτο ή άλλα συναισθήματα στον ψηφοφόρο? Και πόσο συνεννοεί ο ίδιος ο υποψήφιος αυτή την εικόνα? Δεύτερον, έναν ακραίο ατομικισμό. Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής, κατά την αντίληψη αυτή, διεξάγει ατομικό προσωπικό αγώνα για το ξεπέρασμα των συνεπειών της αναπηρίας και ανάγεται σε ήρωα χάρη στην προσωπική του προσπάθεια. Προτρέπει λοιπόν τους ανάπηρους συμπολίτες μας να αναζητήσουν τις ίσες ευκαιρίες, αποστρεφόμενοι τα μόρια, τα επιδόματα και τις χάρες. Αναμφισβήτητα βεβαίως είναι άξιος θαυμασμού ο ίδιος για τις προσπάθειες υπέρβασης αναπηρίας. Ωστόσο, δεν εντάχθηκε στην αγορά εργασίας με ρυθμίσεις, με δημόσιες πολιτικές, με παρεμβάσεις του κράτους και των συντεταγμένων του οργάνων, χάρη δηλαδή σε όλα αυτά τα οποία αποστρέφεται. Δεν υπάρχουν στην αντίληψη αυτή ίσα δικαιώματα. Υπάρχουν μόνο ίσες ευκαιρίες. Αλλά το μεγάλο ερώτημα στη νεότερη ιστορία των κοινωνιών ήταν, είναι και θα είναι, τι είναι οι ίσες ευκαιρίες σε δομικά άνισους ανθρώπους, σε άνισες κοινωνίες? Πόσες ίσες ευκαιρίες θα χωρέσουν όταν η ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας θεωρεί ότι οι ανισότητες είναι φυσικό φαινόμενο? Και όπως υπόθηκε στα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης, τότε που η ισότητα και οι ελευθερίες, συλλογικές και ατομικές, τέθηκαν στον πάγκο της κοινωνίας, τι αξία έχει για κάποιον που δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση η ευκαιρία της ελευθερίας της έκφρασης? Τρίτον, μια προσπάθεια αποπολιτικοποίησης της αναπηρίας. Η ανάδειξη του ζητήματος της αναπηρίας για την νεοφιλελεύθερη δεξιά έγκυται στην αποπολιτικοποίησή της στην πραγματικότητα. Στην απόκρυψη δηλαδή του πολιτικού προσήμου στην ιδεολογική πρόσληψη, που είναι η συνήθις πρακτική αντιμετώπιση των πολιτικών διακυβεύσεων εκ μέρους του νεοφιλελευθερισμού σε όλους τους τομείς. Στην περίπτωση μας γίνεται προσπάθεια ώστε με τη χειραγώγηση του δημόσιου διαλόγου, μείζωνα κοινωνικά ζητήματα αντιμετώπισης της αναπηρίας να τεθούν από το πεδίο του πολιτικού γίγνεσθε σε ένα παραπολιτικό περιθώριο. Και συνεπώς τα θέματα αντιμετώπισης της αναπηρίας να διευθετούνται με αποφάσεις που κινούνται στο πλαίσιο πελατειακών σχέσεων, με αντίστοιχα πολιτικά ωφέλη, τα λαμβανόμενα μέτρα να εκλαμβάνονται ως φιλανθρωπία ή να υπόκεινται σε παραοικονομικές συναλλαγές. Δεν θα κρυφτεί η Νέα Δημοκρατία πίσω από τα προσχήματα. Μια και βρισκόμαστε πρώτων ευρωεκλογών, είναι ευκαιρία να μας πει ποια είναι η γνώμη της για την άρνηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αναφορικά με την επικύρωση της Ευρωπαϊκής Πράξης Προσβασιμότητας, που αποτελεί κομβικό τμήμα της θεσμικής αλυσίδας για την επίτευξη της ανεξάρτητης διαβίωσης, που μεταξύ άλλων τη χρειάζεται και ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αρνήθηκε την ένταξη της πράξης στο δομημένο περιβάλλον, στον τομέα των οπτικοακουστικών και των ΜΜΕ, στα μέσα μεταφοράς, στα προϊόντα όπως οι οικιακές συσκευές, ενώ επέμεινε στην πλήρη εξαίρεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις υποχρεώσεις της πράξης στο όνομα του δυσανάλογου κόστους και αρνήθηκε τη διεύρυξη της πράξης προσβασιμότητας εκτός των αναπήρων και στα εμποδιζόμενα άτομα. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μια ευκαιρία όλες αυτές οι αφορμές που μας δίνονται για να εκτελήσονται μπροστά μας και μπροστά κυρίως στην ελληνική κοινωνία τα πραγματικά πολιτικά σχέδια. Όχι μόνο για την αναπηρία, αλλά συνολικά για την εργασία, τα δικαιώματα, τις πολιτικές και τις ατομικές ελευθερίες. Πίσω από τη φράση του Στέλιου Κυμπουρόπουλου ότι δεν χρειάζομαι χάρες και επιδόματα, όση αθωότητα και αν διακρίνει κανείς τον ίδιο προσωπικά, και έτσι είναι, θα θυμηθούμε όμως τις αφόρητες πιέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να στηρίξει το 2017 τις προτάσεις του περί λειτουργικής αναπηρίας, με τις οποίες θα εξασφάλιζε τεράστιο δημοσιονομικό πλεόνασμα, αλλά που θα έριχνε στον κοιάδα μόνο στην Ελλάδα και κατ' εξαίρεση όλης της ευρωπαϊκής πραγματικότητας την αναπηρία, τους ανάπηρους και το κοινωνικό κράτος.
Και είναι μια ευκαιρία σήμερα στη συζήτηση αυτή και αύριο βεβαίως να δηλωθεί επισήμως από τη Νέα Δημοκρατία. Συμφωνεί ή όχι με τις προτάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου περί λειτουργικής αναπηρίας, επί της ουσίας δηλαδή στην απόλυτη συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους και των προστατευτικών του δικτύων, εφόσον ο ανάπηρος μπορεί να λειτουργήσει εντός εισαγωγικών, δηλαδή να εργαστεί, να προστατευτεί με ίδια μέσα υπόρους κ.ο.κ. Αλλά και γενικότερα, επειδή η αναπηρία είναι μια μελέτη παραδείγματος, θα λέγαμε, για το τι κοινωνία και το τι εργασία θέλουμε, είναι ευκαιρία να μάθουμε και να απαντήσουμε και σε μερικά κομβικά ερωτήματα. Ερωτήματα που πλανώνται πίσω από τα κρυφά προγράμματα και συμβουλές διαφόρων δίθεν επιστημονικών κέντρων. Το αναπτυξιακό μας σχέδιο θα στηριχθεί στο νέο ανθρώπινο δυναμικό και σε συνθήκες και αμοιβές εργασίας υψηλές, όπως το δικαιούται άλλωστε, ή θα εξακολουθήσουμε να μιλάμε για υψηλό μισθολογικό κόστος και ανάγκη μείωσης του μισθού. Οι εργαζόμενοι θα παρέχουν την εργασία τους κάτω από σταθερούς όρους ωραρίου ή θα επικρατήσει η λογική της απασχόλησης λάστιχο, όπου οι εργαζόμενοι θα καλούνται να δουλέψουν à la carte χωρίς να τους αναγνωρίζονται οι υπερορίες και οι υπερεργασίες. Θα εξακολουθήσουν οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν ημέρες αργίας και να πληρώνονται σε περίπτωση απασχόλησης κατά τη διάρκεια τους ή θα γίνουν οι Κυριακές βορρά της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Θα προφυλάσσονται από τις απολύσεις σκοπιμότητας και τις εκδικητικές πρακτικές ή θα ισχύουν κανόνες ενίσχυσης της θέσης τους και του δικαιώματος στην εργασία. Και τι θα γίνει με την απεργία? Θα μπορούν οι εργαζόμενοι να προσφεύγουν σε αυτή όταν απειλούνται βασικά δικαιώματά τους ή θα πρέπει να περάσουν πρώτα από τα καβδιανά δίκρανα? Θα επανέλθουν σε πλήρη και διευρυμένη ισχύ οι συλλογικές συμβάσεις ή θα επικρατήσει η λογική της Λεοντίου νομής υπέρ της εργοδοσίας? Θα περατώνουν τον εργασιακό τους βίο οι εργαζόμενοι ώστε να διεκδικούν αξιοπρεπείς συντάξεις ενός δίκαιου αναδιανεμητικού συστήματος ή θα πάμε στη λογική ενός ιδιωτικοποιημένου ασφαλιστικού που θα περικόπτει τις συντάξεις και θα προωθεί τα συμφέροντα ασφαλιστικών εταιριών? Με το δημόσιο τομέα, τι θα γίνει? Θα έχουμε σύγχρονο λειτουργικό δημόσιο με κοινωνικό πρόσημο που δεν θα φοβηθεί να αναγνωρίσει ότι υπάρχει πρόβλημα και αυξήσεων στους μισθούς και εκεί επαναφορά του 13ου μισθού και του δώρου, που θα ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες του κοινωνικού κράτους, που θα παίξει και αυτό ένα ρόλο στην ανάπτυξη, σε ένα δημόσιο που θυμίζω ότι έχει το χαμηλότερο μέσο όρο αμοιβών στην Ευρώπη, ή θα επικρατήσει η λογική της συρρήκνωσης στο μνημονιακό 1:5 και στην ιδιωτικοποίηση των κρίσιμων λειτουργιών που προτείνει ο νεοφιλελευθερισμός? Δημόσιες, παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση, προσβάσιμες από όλους τους πολίτες ή αφέμαξη από την παραπαιδεία, τα κυκλώματα ιδιωτικής περίθαλψης και εμπορίας φαρμάκου σε συμπαιχνία με τις ασφαλιστικές εταιρείες? Ένα βασικό δίλημα στην ελληνική κοινωνία. Τα πολιτικά σχέδια, επαφορμή αυτή τη συζήτηση που γίνεται για ένα μείζον ζήτημα, πολιτικό ζήτημα και όχι ατομικό ζήτημα, το πολιτικό ζήτημα της αναπηρίας, είναι ενώπιόν μας και βεβαίως ενώπιον του ελληνικού λαού. Και κανείς δεν θα κρυφτεί πίσω από προσχήματα ή από άγνοιες. Σε αυτό το σχέδιο ζητάει η κυβέρνηση την εμπιστοσύνη της Βουλής και κυρίως με αυτό το σχέδιο σε λίγους μήνες θα ζητήσει και θα λάβει πανηγυρικά την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Υπουργό.